Γεια σας! Χαίρομαι για άλλη μια φορά που είσαστε εδώ μαζί μου. Θέλω να σας πω κάτι. Η ώρα είναι 8 το πρωί. Έχω έρθει, πριν πάω στην Ελένη μου βέβαια, για να προλάβω να σας κάνω το tutorial. Και σας το τονίζω αυτό γιατί ξέρετε πόσο άσχημα περνάω όταν ξυπνάω πρωί-πρωί. Αλλά έχω πάρα πολλά κέφια και μάλλον μην σας πω ότι τέτοια ώρα θα αρχίσω τα βιντεάκια μου, έχω πάρα πολύ ενέργεια. Αυτό είναι το σημερινό tutorial που θα σας δείξω. Ένα μακιγιάζ που ταιριάζει σε όλες σας. Γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα που με ρωτάτε τι ταιριάζει στην καθημιά σας. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για το λόγο ότι παίζουν πολλοί παράγοντες ότι ταιριάζει στην καθημιά σας. Είτε είναι το χρώμα του μαλλιού σας, ανάλογα. Δηλαδή, κοκκινομάλα μπορεί να έχει. Ανοιχτή επιδερμίδα, λευκή επιδερμίδα. Ποιο τα ρένια επιδερμίδα. Με πράσινα μάτια, μελή μάτια. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Γι' αυτό και αποφάσισα να σας κάνω ένα μακιγιάζ, το οποίο είναι το λόγο σιγουράκι. Γίνες αποχρώσεις και απλά παίζω με κραγιόν. Αυτό είναι το ένα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αρχίζουμε. Βασικά, ήδη έχω αρχίσει. Για primer έχω βάλει το Strong Cream της MAC. Απλά να σας πω ότι το έχω ξαναδοκιμάσει. Κάνει μια φυσική γυαλάδα, δηλαδή αυτό που βλέπετε όλο, εγώ δεν έχω βάλει πούδρα ακόμα. Γι' αυτό ίσως και βλέπετε και το κονσίλερ λίγο πιο άσπρο. Αυτό θα έρθει και θα γίνει πιο όμορφο με την πούδρα. Θα το κάνουμε σε λιγάκι. Να δοκιμάσετε primer χωρίς γυαλάδα όσες έχετε λιπαρό δέρμα. Βάση έβαλα αυτό εδώ πέρα της Max Factor, το Long Lasting Makeup, που είναι συγκλονιστικό. Και κονσίλερ αυτό εδώ της Bourjois. Λοιπόν, σας έχω ένα μικρό tip το οποίο είναι το αγαπημένο μου κιόλας και σας το έχω ξαναπεί αυτό. Είναι η πούδρα, που είναι, δεν είναι ακριβώς πούδρα, είναι πούδρα όμως, η Σέιτο είναι αντιλιακή. Λόγω ότι εγώ έχω κάποιες πανάδες, ήδη έχουν μειωθεί βέβαια πάρα πολύ και ειδικά εντάξει φορά και αντιλιακή, αρκετή, με μεγάλο δείκτη, αλλά αυτή εδώ πέρα με έχει σώσει. Ξέρετε ότι δεν μου αρέσουν οι πούδρες, βάζω πάρα πολύ λίγη ποσότητα. Θα δείτε αυτή ακριβώς τι κάνει, αρκεί να βρείτε το χρώμα που σας ταιριάζει, έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα έχει μέσα ένα σφουγγαράκι, εγώ το βάζω με σφουγγαράκι γιατί βγαίνει πάρα πολύ έτσι βαρύ. Το βάζω με ένα πινελάκι του ρουζ, όπου θα πάρω ας πούμε του make-up, δεν είναι χρησιμοποιείται. Λοιπόν, γιατί μπαίνει πιο ωραία στρώση. Κοιτάξτε λοιπόν τι κάνω και κάνει έτσι το δέρμα πάρα πολύ ομοιόμορφο. Και σβήνει και τις πανάδες, γιατί μου λέτε για πανάδες, για σημαδάκια. Δεν ξέρω παιδιά, είναι πραγματικά μαγικό. Θα το βάλω στο μισό το πρόσωπο, δεν ξέρω αν θα δείτε τη διαφορά, αλλά νομίζω ότι θα φανεί. Δεν ξέρω αν φαίνεται από εδώ και από εδώ, αλλά θα το δοκιμάσετε, θα δείτε ότι έχω δίκιο. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τις πανάδες μου. Βασικά να ξέρετε, ειδικά για πανάδες αντιλιακή, να φοράτε και μέσα στο σπίτι. Ακόμα και η αντιλιά που έχουμε μέσα στο σπίτι, είναι θέμα. Λοιπόν, οπότε το έχω περάσει με αυτό. Συνεχίζουμε με πολύ λίγη πουδρίτσα κάτω από το μάτι, έτσι για να σταθεροποιηθεί στην ουσία. Αυτή η διάφανη της MAC και από εδώ, πολύ λίγη ποσότητα. Έτσι, απλά να πω ότι έχω κάνει ένα πέρασμα, να ματάρει βασικά λίγο. Και διαβάζω τα μηνύματά σας και μου λένε τρέχουν τα μάτια μου όταν βάφουμε ή μάσκαρα, ακόμα και βάλω αδιάβροχη ή μολύβι, οτιδήποτε. Στο αν θα βάλετε αδιάβροχη μάσκαρα, δύσκολα να τρέξει από κάτω. Αν θα βάλετε μολύβι, τσεκάρετε βασικά την υγρασία που έχει το μάτι σας από κάτω. Εάν είναι πολύ λιπαρή η κρέμα που έχετε βάλει κάτω τα μάτια, σίγουρα θα αρχίσει να τρέχει. Οπότε κάντε ένα ψηλό πέρασμα έτσι για να το δείτε κι εσείς. Να εγώ το πιάνω τώρα και είναι μια χαρά, δηλαδή δεν έχει λιπαρότητα πάρα πολύ. Ή ταμπονάρετε με ένα χαρτί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε βασικά στο μακιγιάζ μας. Με εννοείται σε γίνες αποχρώσεις. Θα βάλω αυτή εδώ πέρα σε όλο το καπάκι. Σας κάνω, σας είπα, ένα πάρα πολύ ωραίο σμόκι. Χαλαρώνε μεν, αλλά σμόκι. Όχι εννοώ έντονο, με σκούρες σκιές και τέτοια. Φανταστικά. Πάρα πολύ εύκολο με το πινελάκι μας. Δουλεύουμε το βάθος του ματιού μας και από εδώ.
Εδώ. Σας τα δείχνω τόσο απλά γιατί θέλω όλες να το κάνετε με επιτυχία. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στα περισσότερα, σε όλες σας τα μηνύματα είναι ότι έχετε μάθει να βαφόσαστε, ότι είστε πάρα πολύ χαρούμενες, να ξέρετε εμένα με κάνετε ακόμα πιο χαρούμενη με όλο αυτό. Και αυτός είναι ο στόχος μου στην ουσία. Λοιπόν, φανταστικά. Θα κάνω τα φρύδια μου όμως, γιατί δεν με βοηθάει τώρα που βάλα τη σκιά. Θα να πιάσω και τα μαλλιά. Τώρα που βάλα τη σκιά, με ενοχλεί λίγο το φρύδι. Να ξέρετε ότι προετοιμάζω το βιντεάκι που θα σας κάνω με τα φρύδια, γιατί σίγουρα δεν μπορώ να το κάνω πάνω μου. Οπότε θα ενθουσιαστείτε με αυτό. Οπότε σύντομα θα το δείτε. Αυτό εδώ έχει και το μπουτσάκι του, οπότε δεν βοηθάει. Άμα σας έχει πέσει έντονο, καλό να το μπουρτσίζετε, γίνεται ακόμα πιο χαλαρό και πιο φυσικό. Λοιπόν, συνεχίζω με την ίδια σκιά, αυτή που έχω βάλει πάνω και εννοείται κάτω από το μάτι. Πάλι λάθη με αυτήν εδώ. Με αυτή την παλέτα θα σας κάνω όλο το μακιγιάζ. Μια και την έχουμε να την εκμεταλλευτούμε όλοι. Ίσως προσθέσω λίγο τις λάμψεις, θα το δω στο τέλος, με pigment. Θα το δω. Λοιπόν, τέλεια. Συνεχίζω με μολυβάκι. Δεν θα σας βάλω μαύρο. Σας έχω διαλέξει καφέ μολύβι. Στις πιο μελαχρινές, άμα θέλετε να έχετε και λίγο πιο έντονο αποτέλεσμα, μαύρο, αλλά και το καφέ θα γράψει πάρα πολύ ωραία, θα το δείτε. Και ειδικά για τις ξανθιές και ανοιχτές, είναι πολύ καλύτερο το καφέ. Δεν αγριεύει τόσο πολύ. Και θα δείτε ακριβώς τι αποτέλεσμα κάνει. Ωραία. Και κάνει και πολύ ωραίο σβήσιμο. Λοιπόν, και πάμε και το άλλο. Ρίζα. Εδώ. Και το βγάζω λίγο προς τα έξω και εδώ σηκώνω λίγο, ειδικά όσες έχετε καθοδικά μάτια. Σηκώνετε την άκρη εδώ. Και εδώ. Μου ζητάτε tutorial για καθοδικά μάτια. Θα το κάνω. Τέλεια. Αν θα πάρετε ένα μικρό πινελάκι, μπορείτε να το σβήσετε κιόλας και έτσι θα δείτε ότι ενώνεται αμέσως με τη σκιά που έχουμε βάλει. Για μένα όμως μου αρέσει για να γίνει και πιο έντονο, οπότε και λάθη να κάνετε, δηλαδή να μην κάνετε τις ίδιες γραμμές, δεν έχετε θέμα. Αλλά επειδή μου αρέσει λίγο πιο έντονο, να το βάλω, το προσθέσω λίγο ακόμα. Καλό όμως είναι να το δουλέψετε λίγο πρώτα με το πινελάκι, μετά ξαναπροσθέτετε. Τέλεια. Θα σας βάλω πρώτα και λίγο λάμψη εδώ. Τι εννοώ με αυτό. Παίρνω ένα πινελάκι το οποίο είναι έτσι λίγο πιο πλακέ. Αυτό εδώ ας πούμε. Και παίρνω αυτήν εδώ τη σκιά, την ανοιχτή. Και τη βάζω εδώ. Αυτό σας ξαναλέω όμως αναλόγως τα χρώματα που έχετε. Στις πιο ανοιχτές μπορείτε να δοκιμάσετε αυτήν εδώ. Γιατί μπορεί να γράψει σκούρα αυτή, μην την βλέπετε έτσι. Εγώ θα ξαναβάλω όμως και από τις δύο λίγο. Ένα εδώ. Ωραία. Ένα έτσι. Και από τις δύο. Δίνει άλλη λάμψη. Και μας πέσει και πιο πολύ, το παίρνω λίγο με το χέρι. Φανταστικά. Πάμε τώρα στη μάσκαρα. Εδώ θέλουμε έντονη μπλεφαρίδα.
ενδιαφέροντες μας. Λοιπόν, θα σας το πάω σταδιακά. Τι εννοώ με αυτό? Άλλες κοπέλες που είναι πάρα πολύ ανοιχτές μπορούν να σταματήσουν και εδώ πέρα και με μία μάσκαρα μόνο κάτω. Πριν βάλω τη μάσκαρα όμως, εγώ θα βάλω, γιατί μου αρέσει, λίγο ρίζα μολυβάκι. Καφέ. Οπότε να τονιστεί, ρίζα. Κοιτάξτε τι ωραίο που θα γίνει. Κοιτάξτε πώς γλυκένει. Οπότε γίνεται το μάτι ακόμα πιο έντονο, αλλά χωρίς να είναι όμως άγριο. Και από εδώ. Εγώ σας τα δείχνω σταδιακά, οπότε και εσείς θα μπορέσετε να καταλάβετε. Λοιπόν, είδατε τι ωραίο που γράφει το μολυβάκι του καφέ κάτω ρίζα. Προσθέτουμε όσες θέλετε και μάσκαρα. Εμένα μου αρέσει να είναι πιο έντονο. Και για τελείωμα, θα βάλω κάτω από το φρύδι, μάλλον αυτή είναι εδώ τη σκιά, πάρα πολύ λίγη όμως ποσότητα, έτσι οπότε τονίζει και το τόξο του φρυδιού μας και γενικά όταν είναι έτσι γευστηρή, καλό είναι να είμαστε πολύ προσεκτικές. Και εδώ, μεγαλώνει την απόσταση στο μάτι και δίνει έτσι ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στα κοψίματά μας, εννοείται, που ξέρω ότι αγαπάτε όλες και λατρεύετε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πολύ προσοχή και λίγη ποσότητα να το πηγαίνετε σιγά σιγά και μετά να προσθέτετε. Καλύτερα λιγότερο στην αρχή. Σταματάτε, πηγαίνετε λίγο πιο μακριά, ξανά λίγο ακόμα. Σήματα να ξέρετε ότι αλλάζουν όλη την εικόνα του make-up μας. Πιο έτσι ωραία ζυγωματικά, γενικώς φαινόμαστε έτσι λίγο πιο σεξ, μπορώ να πω. Εγώ έχω πάρα πολύ έντονα κόκαλα γύρω-γύρω. Όσες όμως δεν έχετε, μπορείτε να φτιάξετε και το σχήμα σας πηγαίνοντας τα κοψίματά μας από κάτω και να κατέβουμε έτσι χαλαρά. Γίνεται πολύ πιο έντονο το περίγραμμά μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το ρούζ. Έχω διαλέξει ένα πάρα πολύ φωτεινό χρώμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, θέλει λίγη ποσότητα. Κοιτάξτε γιατί και γράφει και πάρα πολύ έντονα, έτσι. Οπότε, προσοχή. Και από εδώ. Αν πέσει λίγο παραπάνω, θα το διορθώσω. Βάζω και λίγο μύτη να έχει έτσι μια ομοιομορφία, να είναι πιο ομοιόμορφο. Και αμέσως είδατε πως έγινε blending με το κόψιμό μας. Δεν είναι ωραίο να φαίνεται σκούρο και μετά το ρούζ. Είναι ωραίο να είναι ομοιόμορφο. Τέλεια. Πάμε στα χυλάκια μας. Στα χυλάκια όμως σας έχω αρκετές εναλλακτικές και θα σας το δείξω τώρα. Λοιπόν, βάζω το περίγραμμά μου. Και το ένα από τα κραγιόν που θα σας δείξω. Αυτό το βασικά το κάνω πιο πολύ πάνω μου, πως εμένα μου αρέσει να βάφομαι, αλλά επειδή το κραγιόν είναι αναλόγως με την προσωπικότητά μας τι μπορούμε να υποστηρίξουμε, θα σας δείξω κι άλλα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα από τα χρώματα στα κραγιόν. Φυσικά όπως σας είπα, αναλόγως με την προσωπικότητα θα εφαρμόσετε και το κραγιόν σας, σε άλλες μπορεί να μην αρέσει αυτό. Έχω κάποιες αναλυτικές να σας δείξω, πιστεύω να σας αρέσουν, όπως φυσικά και στα μάτια. Υπάρχουν κοπέλες που έχουν τύχει και στο μακιάζ ότι δεν τους αρέσουν καθόλου γίνες αποχρώσεις, πάνε λίγο στο πιο ροζ, στο πιο κοκκινοπό. Αυτό πάλι
εξαρτάται από εσάς. Σίγουρα όμως τα γήινα χρώματα είναι τα χρώματα που ταιριάζουν σε όλες μας. Πάμε λοιπόν να σας δείξω και τα επόμενα που έχω διαλέξει κραγιόν για εσάς. Λοιπόν, σας έχω διαλέξει χρώματα κραγιόν, το οποίο θα είναι ανάλογα φυσικά με την προσωπικότητά σας, δηλαδή κρατάμε μάτια, κρατάμε ρούζ. Τώρα που με βλέπω, ίσως θέλω λίγο ακόμα ρουζάκι. Αλλά φυσικά μπορούμε να παίξουμε και αναλόγως το ύφος και το στυλ που θέλουμε να δώσουμε. Μισό λεπτό, θα σας πω αμέσως. Νομίζω ότι μου λείπει λίγο. Εδώ. Τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, έχουμε κρατήσει ας πούμε αυτά τα μάτια και θέλουμε να κάνουμε λίγο πιο ροκ το στυλ μας, έτσι. Φυσικά θα βάλουμε σκούρο κραγιόν. Ακόμα και αυτό είναι πιο ροκ. Θέλουμε ας πούμε να βγει στο σοφιστικέ. Πιο σοφιστικέ είναι αυτό βασικά που έχω εγώ. Κάνουμε, τονίζουμε λίγο τα ματάκια μας και αφήνουμε λίγο πιο χαλαρά τα χείλια. Πάμε λίγο στο πιο girly, στο πιο γλυκό. Αυτό. Θα ζήσει ανάλογα στη διάθεσή σας και το στυλ που θέλουμε να δώσουμε. Πάμε στο πιο κλασικό, φυσικά κόκκινο κραγιόν. Νομίζω αυτά από μένα. Ελπίζω να σας έχω καλύψει. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Περιμένω τα μηνύματά σας. Μην ξεχνάτε βέβαια να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα beauty videos. Καλή επιτυχία. Φιλάκια.